άνοιξε την περασμένη Παρασκευή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Α, ναι, το είδα, το είδα, το είδα. Ναι. Ναι. Άνοιξε την περασμένη Παρασκευή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον έκτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Φεβρουαρίου για ενισχύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το μισό έχει χαρακτήρα επιχορήγησης. Στον έκτο κύκλο το 50% των ενισχύσεων έχει και πάλι μη επιστρεπταίο χαρακτήρα, με ουσιαστικές ωστόσο διαφοροποιήσεις ως προς τα ελάχιστα και τα μέγιστα ποσά. Όμως για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδας, τον κύριο Γιώργο Θεοδόση. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν. Όπως πολύ καλά είπατε, έχουμε την επιστρεπτέα 6 που έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 22 του μηνός σε ένα πολύ πιεστικό ξανά περιβάλλον για όλους εμάς και για τους φοροτεχνικούς αλλά και για, για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν στο σύστημα, στο My Business Support της ΑΕΔΕ να δηλωθούν μέχρι τις 22 του μηνός η αίτηση ενδιαφέροντος. Όμως θα πρέπει να δηλωθούν και τα έσοδα του ο κύκλος εργασιών που έκανε η κάθε επιχείρηση μέσα στο μήνα Γενάρη για να συγκριθεί με τον αντίστοιχο περσινό, έτσι ώστε να δούμε αν η επιχείρηση θα επιλεχθεί να πάρει την επιστρεπτέα, να ενταχθεί μάλλον στην επιστρεπτέα 6. Mm-hmm. Που όπως πολύ καλά είπατε, έχει τη μορφή ξανά η μισή μορφή δανείου και η μισή μη επιστρεπτέα. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι όσο προχωρούν τα επεισόδια των επιστρεπταίων, μιλάμε για την 6, μας δίνει μια αίσθηση ότι τόσο μειώνονται τα ποσά που θα πάρουν οι επιχειρήσεις, όπως και αυτές οι επιχειρήσεις που επιλέγονται. Έχουν μπει και νέες επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος δεν συγκαταλέγονταν, δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο, έτσι δεν είναι? Αυτές οι οποίες είχαν ενός έτους, ας πούμε, κύκλο εργασιών και ούτε. Μπορεί να ήταν και λίγο αργότερα. Ναι. Με το που άνοιξαν, τους έπιασε η καραντίνα. Ακριβώς. Μέσα από τις υποβολές αυτές έχει διαπιστωθεί από την ΑΕΔΕ και από το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, ότι υπήρχαν, ναι, κάποιες επιχειρήσεις όντως και στις προηγούμενες επιστρεπτές, ναι, όπου ουσιαστικά αδικήθηκαν. Ήταν αυτές που είχαν κάνει έναρξη μέσα στη χρονιά της πανδημίας, που δεν πρόλαβαν ουσιαστικά να έχουν κύκλο εργασίας. Mm-hmm. Είχαν πολύ μικρότερο κύκλο και, και αυτές τις ενέταξε και, με την προηγούμενη, και στην προηγούμενη με κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν. Και σε αυτή λοιπόν μέσα την καινούργια διαδικασία περιλαμβάνονται, όπως ήταν κάποιες επιχειρήσεις τέτοιες, όπως και τα πρακτορία ΟΠΑΠ και μερικές άλλες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει μέχρι στις 22 του μηνός, βέβαια πιστεύουμε ότι κάποια παράταση θα δοθεί, γιατί και λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσε σε ολόκληρη την Ελλάδα, την υπόλοιπη βέβαια, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά γενικότερα τα πλαίσια μαζί με τις υποχρεώσεις τις υπόλοιπες που είναι διαμορφωμένες, είναι πάρα πολύ μικρά τα πλαίσια που μας βάζει η διοίκηση να υποβάλλουμε αυτές τις αιτήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι το έχω ξαναπεί και είναι και αίτημα του κλάδου, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, αν θέλετε συσσαγωγικά βάλτε αυτό, έχει αυτή την τιμωρητική διάθεση του Υπουργείου, όσοι κάνουν ένα λάθος ή δεν προλαβαίνουν, να μην εντάσσονται από τη στιγμή που όλοι πλήττονται ή όλοι κλειστοί. Θα έπρεπε λοιπόν αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι πλατφόρμες να κλείνουν, το καταλαβαίνω, τεχνικά για να μπορούν να πληρωθεί. Αλλά με μια ανεκτικότητα, με ένα όριο, ναι, ανεκτικότητας. Βέβαια, και πέρα από αυτό θα μπορούσαν, ναι, να, είναι, να παραμένουν και ανοιχτές εφόσον, ναι, δεν επιβαρύνουν κάτι. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει όλα τα συγκριτικά στοιχεία που βάζει η εγκύκλιος και δικαιούται την αποζημίωση αυτή, εδώ τώρα δεν είναι για τεστ, αποτύχαμε ή κάναμε λάθος. Έτσι, όπως επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε και μια σωστή επικοινωνία με αυτή την υπηρεσία, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, κάποιες χιλιάδες όλη την Ελλάδα, που ενώ είχαν ενταχθεί και δικαιούνται να πάρουν την επιστρεπτέα 5, δεν έχουν μέχρι στιγμής στους λογαριασμούς τους πιστωθούν τα ποσά αυτά. Και μάταια προσπαθούν και εμείς αφοροτεχνικοί, αλλά και επιχειρήσεις με διάφορα μηνύματα ή με τηλεφωνική επικοινωνία, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει, υπάρχει τεράστια αναμονή, mm-hmm, μας απαντούν
ότι περιμένετε, θα μπουν τα χρήματα. Βέβαια, αυτό καθυστερεί και ο κόσμος έχει ανάγκη πολύ, έστω και τα λίγα, αυτά τα 500 ευρώ που δικαιούται να πάρει οι περισσότερες επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα μεγάλο επικοινωνίας. Όσον αφορά την επιστρεπτέα, αυτό είναι. Αν θέλει να μιλήσουμε και για τις αναστολές των εργαζομένων. Τις αναστολές και για τα ενίκια, τι γίνεται, κύριε Θεοδόση. Ναι, να πούμε ότι για τις αναστολές συνεχίζεται και για το μήνα Μάρτιο η διαδικασία των αναστολών που μπορεί να θέσει μια επιχείρηση το προσωπικό της. Ναι. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση που είσαι και τις αναστολές του Φεβρουαρίου, ότι πλέον προαναγγέλλεται η αναστολή ενός εργαζομένου και θεωρούμε ότι και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή θα πρέπει πριν βάλεις αναστολή, μία μέρα πριν, να πει ποιοι είναι σε αναστολή εργαζόμενοι, έτσι ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός να μπορεί να ξέρει, πηγαίνοντας στην επιχείρηση, ποιοι είναι σε αναστολή και ποιοι όχι. Και να πούμε ότι η διαφοροποίηση που ισχύει για το Μάρτιο για τις αναστολές, μιλάμε βέβαια για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές και αυτές που πλήττονται, μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή όχι μόνο οι εργαζόμενοι που τους είχε γίνει πρόσληψη μέχρι στις 4 Νοεμβρίου, όπως ήταν η προηγούμενη του Φεβρουαρίου, αλλά και αυτοί που έγινε πρόσληψη μέχρι 31 Γενάρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις που δεν πίστευαν ότι θα υπάρξει και τρίτο lockdown, είχαν προβεί σε πρόσληψη προσωπικού. Άρα λοιπόν για το μήνα Μάρτιο οι αναστολές ισχύουν κανονικά, χωρίς περιορισμό στο προσωπικό, αλλά όμως θα πρέπει να προαναγγείλονται. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην αναστολή ενός εργαζομένου μπορεί να γίνει διακοπή, να ξαναγίνει πάλι αναστολή και να γίνουν αντίστοιχες δηλώσεις μέσα στο σύστημα Εργάνη. Αυτό προβλέπεται. Απλώς όμως θα πρέπει να προαναγγέλλεται για το μήνα Μάρτιο. Όπως επίσης ισχύουν και όλες οι διατάξεις που ισχύουν για την πανδημία, όπως είναι το σύστημα συνεργασία, οι αναστολές και τα επιδόματα που θα λάβουν οι ειδικές κατηγορίες των καλλιτεχνών, των τουριστικών υπαλλήλων και όσων ειδικών κατηγοριών πλήττονται εδώ και πολύ καιρό αυτοί πλέον από την πανδημία. Τα ενίκια για το Γενάρη, για το μήνα Γενάρη. Για το μήνα Γενάρη λοιπόν έχει ανεβεί πάνω διαδικασία, έχει ανοίξει μάλλον η πλατφόρμα στα μισθωτήρια που μπορούν να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες την αίτηση για να πάρουν το 80% σε περίπτωση που έχουν κάποιο ενίκιο, μια επιχείρηση που είναι κλειστή, ή το 40% για την επιχείρηση η οποία πλήττεται. Να πούμε ότι εδώ μας διευκολύνει λίγο τώρα η ΑΕΔΕ, γιατί στην υποβολή της αίτησης των μισθωτηρίων αναγράφεται πάνω με μαύρα γράμματα αν ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να πάρει αυτά τα χρήματα εφόσον υπάρχει μισθωτήριο για κλειστή ή για πληττόμενη επιχείρηση ή για εργαζόμενο που βρίσκεται σε αναστολή. Ναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ελάφρυνση στις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί, στις έντονες σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, με εμάς στη μέση πάντα, για να ενημερώνουμε αν το ΚΑΔ, ο κωδικός άσκησης δραστηριότητας, ή αν υπάρχει αναστολή εργαζομένου. Mm. Μπαίνει λοιπόν ιδιοκτήτης, διαπιστώνει και προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες. Έχει ανακοινωθεί κάτι ως προς την καταβολή εισφορών και οφειλών, αν θα δοθεί παράταση, κύριε Θεοδόση, ή όχι? Αναβολή, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα, αναβολή. Όχι, για την παράταση. Για την καταβολή, λέω, εισφορών και οφειλών. Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει κάποια παράταση ή όχι? Ναι, υπάρχει άλλη μια παράταση, πολύ σωστά λέτε, τόσο στις εισφορές όσον αφορά το ΕΦΚΑ, όσο και στις οφειλές που είχαν προσοχή, που είχαν δοθεί μια παράταση μέχρι 34 του 2021. Ναι. Αυτές λοιπόν όλες οι υποχρεώσεις, όσον αφορά ρυθμίσεις προς την εφορία ή χρέη προς την εφορία που είχαν μεταφερθεί ως 34, αυτές όλες λοιπόν αναστέλλονται, δίνεται μια παράταση στην καταληκτική ημερομηνία που μεταφέρονται όλες μέχρι 31 Δεκάτου του 2021. Mm-hmm. Και αν και τότε δεν θα μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει, δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα ποσά αυτά σε 28 ή 48 δόσεις με ένα επιτόκιο 2,5%. Αυτό βέβαια θα δούμε τότε, μόλις θα φτάσει η ημερομηνία, προφανώς θα υπάρξει, θεωρώ, και άλλη παράταση. Πάντως αυτές που ήταν μέχρι 34, πάνε 31 Δεκάτου του 2021. Δόθηκε λοιπόν παράταση. Πάμε τώρα στους καταναλωτές, οι οποίοι φέτος φοβόντουσαν οι περισσότεροι και ένα μεγάλο ίσως ποσοστό για τα πέναλτι λόγω των ηλεκτρονικών αποδείξεων που οι περισσότεροι ενδεχομένως δεν είχαν πιάσει το ταβάνι αυτό που έπρεπε, για να το πούμε έτσι. Ναι.
Βέβαια το Υπουργείο είχε διαφορετική άποψη, είπε ότι κινήθηκε περισσότερο το χρήμα μέσω αγορών από το διαδίκτυο, άρα υπάρχουν και οι αποδείξεις αυτές που πρέπει να φαίνονται. Από την άλλη όμως, ίσως το μεγαλύτερο, όπως είπαμε, ποσοστό των καταναλωτών δεν έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο. Η κυβέρνηση φαίνεται να το εξετάζει και αυτό το ενδεχόμενο, να υπάρξουν φέτος κάποιες αλλαγές ή κάποιες τροποποιήσεις. Και σε αυτό που θα απαντήσουμε, με εξαγγελία υπουργού σε πολιτικό μέσο έγινε. Ναι. Βέβαια, όλες οι αποφάσεις αυτές, να ξέρετε, όπως έχουν κουβεντιάσει και μαζί πολλές φορές το θέμα, θα δοθούν λίγο πριν την έναρξη των υποβολών των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια ευαισθησία, έδειξε ο υπουργός, ότι θα σκεφτεί και θα δούνε όταν πρώτα πάρουν τα δεδομένα, είπε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, να εξετάσουν τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έγινε, και είναι διατεθειμένοι να κατεβάσουν το ποσοστό του 30% ή να μην υπάρξει πέναλτι 22% ή τέλος πάντων να διευθετήσουν το θέμα αυτό έτσι ώστε, όπως το έχουμε πει και μαζί, να μην υπάρξει τουλάχιστον νοικοκυριό να πληρώσει πέναλτι για ένα εισόδημα εικονικό που δεν έχει. Έτσι. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν φέτος τα τεκμήρια, τουλάχιστον για τους μήνες που υπήρχε lockdown ή αναστολές εργαζομένων, γιατί καταλαβαίνετε τόσο ο τζίρος των επιχειρήσεων και τα κέρδη τους κατά συνέπεια, αλλά και οι μισθωτοί, ήταν πήραν πολύ μόνο μισθωτοί. Ήταν σχεδόν μηδενικά. Ναι, που έπαιρναν και λιγότερα χρήματα με τις αναστολές, ναι, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός αυτοκινήτου που υπάρχει. Άρα είναι σημαντικό, πιστεύω, να υπάρξει και μία απόφαση. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε φέτος, εφόσον μιλάμε για ειδικές συνθήκες. Αφήστε που εμείς θεωρούμε σαν κλάδος ότι τα τεκμήρια είναι μία απαρχαιωμένη μέθοδος ελέγχου και φορολόγησης που δεν ισχύουν στα σύγχρονα κράτη. Θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν, άρα πόσο ειδικότερα φέτος που ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να βασιστεί πάνω σε ένα τέτοιο αντικειμενικό προσδιορισμό. Επίσης, να πούμε ότι τα τεκμήρια πολλές φορές λειτουργούν να χάνει και κάποιους τα επιδόματα. Δηλαδή, ειδικά το επίδομα στέγασης αποτελεί και βάζει σαν κριτήριο όχι μόνο το πραγματικό εισόδημα, αλλά και το τεκμαρτό εισόδημα για να αποτελεί ένα δαβάνι, έτσι ώστε ένα νοικοκυριό να μην δικαιούται το επίδομα αυτό. Φωστά. Άρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εδώ πέρα θα πρέπει πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για να ξέρουμε κι εμείς, να ξέρει τι το τι πρέπει να γίνει. Βέβαια. Πιστεύω ότι στο Μάρτιο πρέπει να δοθεί λύση. Και το τελευταίο είναι και το καλύτερο. Αλλάζουν, λέει, τα έντυπα μετακίνησης. Δηλαδή, τι θα κάνουμε από μεθαύριο? Θα έχουμε δύο έντυπα μετακίνησης μαζί μας? Αρκεί αυτό που θα έχουμε από τον εργοδότη, αυτό που θα βγαίνει μέσα από την εργάνη, και ο κάθε απλός πολίτης που θέλει να βγει, τι θα κάνει? Θα αναγκάζεται να στέλνει μήνυμα με διαφορετικό αριθμό? Ενώ μιλάμε για ψηφιακή πολιτική και για ηλεκτρονικά μέσα από τη μία, και όντως έχουν γίνει πολλά βήματα, ναι, από τη μία άλλη μιλάμε για My Data, η γνωστή λέξη που και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την αγορά, ειδικά τώρα που δεν έχει βρει το βηματισμό της, και δεν ξέρω πόσοι θα υπάρχουμε μετά τη λήξη του συναγερμού αυτού. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε μπλέξει, να μην πω την έκφραση τώρα δημοσίως, και μία μιλάμε για χειρόγραφα, μία μιλάμε για ηλεκτρονικά, μία μιλάμε δεν μπορούν οι αρχές ελεγκτικές, η αστυνομία, να καταλάβει τι ισχύει η οικία. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, ότι όσο ισχύει έχει το χαρτί που εκτυπώνεται από το σύστημα εργάνη, τόσο ισχύει έχει και αυτό που τυπώνεται μέσα από το σύστημα, το φόρμα gov, δηλαδή το χειρόγραφο ουσιαστικά σημείωμα. Έχει αλλάξει η δομή του. Θα είναι τρία σημειώματα πλέον, τέσσερα μάλλον σημειώματα, ένα για επιχειρηματίες, ένα για εργαζόμενους, ένα για εργαζόμενους με εργόσιμο και ένα για αυτούς που συμμετέχουν σαν μέλη όμικρον ε, για να μπορούν να κινηθούν. Πολύ καλά κάνατε το... εντάξει. Και θα πρέπει αυτά λοιπόν να έχουν διάρκεια 14 μέρες. Θέλει μεγάλη προσοχή ως προς τους επιχειρηματίες, γιατί θα πρέπει να έχουν μαζί και τα στοιχεία του τάξης που φαίνεται τόσο η έναρξη του επαγγέλματός τους, όσο και η κατάσταση του φυσικού προσώπου που φαίνεται το σπίτι τους. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η ταυτότητα τώρα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όπως επίσης και για τους εργαζόμενους, δεν έχουν δικαίωμα να έχουν το χαρτί αυτό όσοι είναι σε αναστολή, πάνε με το τύπου τα μηνύματα, οι μετακινήσεις τους. Ναι. Και για αυτούς που δουλεύουν κανονικά, θα πρέπει να συμβαδίζει το ωράριο με μία απόκληση μίας-δύο ώρων, το ωράριο που υπάρχει στον πίνακα προσωπικού, με αυτό που αναγράφεται στο χαρτί. Αυτά λοιπόν είναι
αντί να προποιούμε κάποιες καταστάσεις, εδώ τις κάνουμε πιο σύνθετες. Πιο περίπλοκες αυτό, και μάλιστα, βέβαια. Να σας πω ότι δεν ξέραμε και το πλαίσιο, γιατί το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να τα αλλάξει αυτά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάλι καλά που υπήρχε ο καιρός αυτός και δόθηκε μια παράταση μέχρι 19 του μηνός, γιατί τη Δευτέρα που έπρεπε να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, ουσιαστικά δεν είχαμε τα έντυπα σε πλήρη μορφή και τι έπρεπε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά να τονίσω ειδικά σε αυτούς που ελέγχουν αστυνομικούς να ξέρουν, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν και από αυτούς, ότι η ίδια ισχύ έχει και το έντυπο το χειρόγραφο, γιατί δημιουργήθηκε θέμα σε πολλούς πολίτες, και το ηλεκτρονικό από το εργάνι. Ναι. Η οικία το λέει, το αναλύει με σαφήνεια τουλάχιστον αυτό. Αν έχουμε λίγο χρόνο μόνο επί Τροχάδη, να πω λίγο κάποιες ημερομηνίες που θεωρώ απαραίτητες πριν κλείσουμε. Μεγάλη προσοχή 26 του μηνός στην κατάθεση πινακιδών στην άειλη πλέον διαδικασία, στην άειλη διαδικασία που υπάρχει, όπως και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Γιατί έχει ακουστεί από το Υπουργείο ότι δεν θα υπάρξει καινούργια παράταση πάνω σε αυτό. Ναι. Επίσης, 28 του μηνός υποβολή πόθεν έσχης, υπάρχει μια περίπτωση να δοθεί μια παράταση, όπως και το αίτημα που πρέπει να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Κλείνοντας, να πω ότι μέχρι 26 όλες οι δηλώσεις που είχαν παραταθεί από 31 Δεκάτου, αναδρομικών, κληρονόμων που κάνουν για άτομα που έχουν πεθάνει μέσα στο 2019, καθώς επίσης και προσοχή στους φίλους, στους αγρότες που μας ακούνε, υπάρχουν κάποιοι αγρότες που είχαν πάρει κάποια αναδρομικά είχαν πάρει κάποια αναδρομικά ποσά από επιδοτήσεις, και αυτές οι δηλώσεις λοιπόν θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26 Δευτέρου. Απνευστεί, αλλά τα προλάβατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Θεοδόση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.